Help me. σωθήνε τα ψυχάσιμο. Με νεύρα το εν της κινδύνης σε υπέρμαχων οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον όσον ο Σουνλιαίου καθήλες την έπαρσιν εντός τα δύο τα ρήνα στον έστωρα ούτως Άγιε μεγάλων μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν δωρίσα η ημίν το μέγα έλεο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Η μουσική ιστορία του Βυζαντίου έχει να επιδείξει ως σημαντικότατο γεγονός την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής και την ανάδειξή της σε πλήρη μουσικό πολιτισμό ο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο φανάρι, ότι λαυγή αυτό φάρο τη Ορθοδοξία συνεχίζει την πρώτη σαλώσεω μουσική παράδοση και γίνεται η κυβωτό τη πατρογονική μα μουσική κληρονομιά. Θεματοφύλακε τη οποία αποτελούν η πατριαρχική Χορή, με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Άρχοντα Λαμπαδάριο, τους δύο δομεστίκους και με τους κανονάρχες. Τα μικρά παιδιά που με τις αγγελικές φωνές τους αποτελούν τα στολίδια των πατριαρχικών χωρών. Ένα από τα παιδιά αυτά, έναν γνήσιο γόνο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος σήμερα ως πρωτοψάλτης πλέον υπηρετεί, διακονεί αλλά και κοσμή και λαμπρίνη το Ιερό Αναλόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε την ξεχωριστή τιμή και χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο εδημολογιότατος Άρχον Μαΐστο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, ο κύριος Γρηγόριος Νταραβάνογλου. Άρχοντά μου, Καλώς ορίσατε στην Συμβασιλεύουσα, στην ύφη του Θερμαϊκού, στην Ψαλτομάνα, στην περιώνυμη πόλη, στην πανέμορφή μας Θεσσαλονίκη. Καλώς ορίσατε δε στο σπίτι της 4Ε. Από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την θετική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σε αγαπητέ μου Πάρη, όντως όπως τα λες, Είμαι στο σπίτι μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για μένα η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερη πατρίδα. Πάντα είχα τι αδυναμίε σε αυτή την πόλη, επειδή είναι πιο κοντά σε εμά στην Κωνσταντινούπολη. Από μικρό είχα μια λατρεία. Μια, μια, οπότε, οπότε έρχομαι εδώ, έχω μια ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερο δέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άκρο τιμητική πρόσκληση από μέρου σου. Και να συγχαρώ φυσικά το κανάλι το 4Ε, διότι αν και από Αθήνα το παρακολουθώ. Τακτικά και θαυμάζω αυτά τα πράγματα, τα όμορφα που γίνονται εδώ μέσα. Δράση πάρα πολύ πλούσια ε, και είναι φυσικά πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα από μέρους της Εκκλησίας μας, έτσι, αυτό το κανάλι που κάνει αυτά τα πράγματα, αυτά τα δρόμενα, τα παρουσιάζει απλόχερα στο κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και πάλι για την τιμή. Να είστε καλά. Και βέβαια οφείλουμε να πούμε στην αρχή της εκπομπής μας πως αρωγό και συμπαραστάτη στην προσπάθεια αυτή της 4Ε και στην συγκεκριμένη βέβαια εκπομπή, στην εκπομπή αφιέρωμα προς το πρόσωπό σας, έχουμε και την αγαπητή φίλη, για ακόμη μια φορά βέβαια, την αγαπητή φίλη, την Γεωργία την Δημάκη με το ταξιδιωτικό γραφείο ε, «Δημάκη Τράβελ» η οποία έτσι με χαρά για ακόμα μία φορά στηρίζει την προσπάθειά μας αυτή και η, ουσιαστικά σας έφερε και αυτή κοντά μας. Να είναι καλά κύριε Δημάκη, είχα την τιμή να την γνωρίσω. Είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος και χριστιανόπεδο. Έτσι ακριβώς. Τι θα λέγατε, να κάνουμε ένα ταξίδι, ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καρδιά και στη θύμηση. Δεν θα είναι μεγάλο, γιατί δεν είστε πολύ μεγάλος σε ηλικία. Νοσταλγικό θα είναι σίγουρα. Γιατί θα μας μεταφέρετε σε αγιασμένα χώματα. Θα μας μεταφέρετε στην πόλη των πόλεων. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε Με... από τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα. Οφείλουμε να πούμε, όπως είπα και στην αρχή, γόνος λοιπόν της πόλης. Γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, ακριβώς. Είχα, αν θέλεις, πάρει την... Ε την ευλογία και την τύχη να γεννηθώ σε αυτή την πόλη, την υπέροχη πόλη, με τα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια, εφηβικά χρόνια, άσχετα με αυτά, αυτά κάποια στιγμή άλλαξαν, αλλά έχω κρατήσει αυτά τα όμορφα. Τα πρώτα μουσικά γραφίσματα λοιπόν ήταν περίπου σε ηλικία 7 ετών. Βέβαια πριν αναφερθώ σε αυτό, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ε, υπήρχε το υπόβαθρο στο γενεολογικό δέντρο. Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός ψάλτη, εμπειρικός. Δεν γνώρισε μουσική, όμως εμπειρικός ψάλτη καλυφωνότατος. Ο Δε Παππούς, ο οποίος ο, είχε μία διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, ήταν ο σπουδαιότερος βιολιστής. κλασικό βιολί, τουρκικό βιολί ο οποίος ο άνθρωπος αυτός ε, δεκαετία 40-50 έκανε μεγάλη καριέρα στην Γαλλία. Μετά ερχόμενος στην Κωνσταντινούπολη ε, απέκτησε πολλούς θαυμαστάς, πολλούς φίλους μουσικούς. Σήμερα οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές και η μουσική της πόλης τουλάχιστον ένα 60-70% για να μην υπερβάλλω, είναι μαθητές του δεν ζει ο παππούς βέβαια σήμερα, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Θυμάμαι τις, ε, τις συνάξεις που κάναμε μικρό παιδί, εγώ τότε 8-9 ετών, όταν γιόρταζε ο παππούς, όλοι αυτοί οι κορυφαίοι σημερινοί μαζευόντουσαν στο σπίτι με τα ούτια, με τα κανονάκια, με όλα τα όργανα και γινόταν γλέντη τρικούβερτο προς τιμή του παππού. Οπότε είχατε ε... τα ακούσματα. Δεν το συζητώ. Αφενό αυτού, και αφετέρου, έτσι, θέλοντα σημεία, ακούγαμε του χοντζάδε τέσσερι-πέντε φορέ την ημέρα. Όταν είσαι 7 χρόνο παιδί και είναι σουγγάρι αυτό το πράγμα, θα ρουφά. Οπότε γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, αυτά ποτίσανε μέσα μου. Και γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου έτσι πολύ τυχερό και ευλογημένο που γεννήθηκα σε αυτό το μέρος. Εν τω μεταξύ, η πόλη ω μία κλειστή κοινωνία ως προς την μειονότητα που ήμασταν εμείς, ε, υπήρχε και άλλους, είχε και άλλους ρυθμούς. Ε, μεγαλώσαμε, αν θέλει, πιο συγκρατημένα. Μεγαλώσαμε πιο σεμνά. Δεν είχαμε αυτά, περιπτώσει, τα σημερινά κακά, δεν τα είχαμε. Υπήρχε ένα εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν το συζητώ και υπήρχε μια εγκράτεια. Ήμασταν μαζεμένοι στην οικογένεια, στο σχολείο, στις εκκλησίες. Έτσι, με αυτό το τρόπο μεγαλώσαμε, γι' αυτό και δεν ξεφύγαμε. Ως επίκεντρο της ζωής σας ήταν η εκκλησία. Το 100%. Το 100%. Το 100%. 100%. 100 αυτό συνέβαλαν εκτός από τον παππού ο οποίος βέβαια σας προσέφερε τα μουσικά ακούσματα, η οικογένειά σας εκκλησιάζεται. Στο ζεστά. 100% ο πατέρας μου, ο πατέρας και η μητέρα μου φυσικά, έτσι, ε, ο πατέρας μου επειδή αγαπούσε και την ψαλτική, όταν αντιλήφθηκε ότι έτσι είχα μια έτσι καλή φωνή σαν παιδί, αυτό το διέκρινε και με όθησε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο πατέρας έψαλε, είπατε, εμπειρικά, πρακτικά. Εμπειρικά, πρακτικά, πρακτικά. Είχε τα ακούσματα από τους ναι, 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 ναι. Βέβαια, βέβαια, όχι από τους ιεροψάρτες ναι. εκεί της, της πόλης. Και ήταν καλυφωνότατο. Πώς και δεν, γνώρι, δεν δεν έμαθε τη μουσική μας, δεν δόθηκε η ευκαιρία και ίσως αυτός ο καημό θα έλεγα μετά δόθηκε προ τα παιδιά, η κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή, θα το έλεγα, αλλά είναι 100% μια πολύ όμορφη πάσα αυτή για μένα. Ο πατέρα, λοιπόν επειδή ήταν μοναχογιός και πλουσιό παιδό, είχε και έναν εγωισμό, έτσι, στα νιάτα του. Τότε, λοιπόν, πήγαινε ως ψαλτάκι και βοηθούσε στο αναλόγιο του Αγίου Κωνσταντίνου ε, στο Κούρτουλο, στα Τατάβλα. Ο ναός αυτός είναι, δηλαδή, πάνω στα Τατάβλα είναι ο Άγιος Δημήτριος, η ορία μου, και κάτω, στη κατηφορίτσα δεξιά, είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ένας φοβερός ναός. Και τότε, επί των ημερών, έψαλε και ένας φοβερός, φοβερός ψαλτής ο Μαυράκης, ονόματι Μαυράκης. Αυτός μου στήμιζε, μας στήμιζε στανίτσα. Αυτό το ανάστημα με το, μιστα, με το μίστα και έτσι το, το ψηλό, αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, mm -hmm. άρχοντας. Λοιπόν, όμως ήταν πολύ αυστηρός. Και την εποχή εκείνη λοιπόν ο πατέρας μου, που ήταν παιδάκι, στο αναλόγιο υπήρχε έτσι μια ευγενή άμυλα, με την καλή έννοια, διότι πολλά παιδάκια, πολλά πιτσιρίκια. Ο πατέρα μου ήθελε συνέχεια να ψάλει, έλεγε κάποια στιγμή κάτι έγινε, μου το έλεγε αυτό τώρα ο πατέρα ο Μακαρίτη, μου το έλεγε παιδί μου, λέει κάποια στιγμή πήγα να φωνάξω κάτι, είπα λέει και μου χτύπησε έτσι με τον αγκώνα και με πρόσβαλε, λέει, με προσέβαλε προ τον κόσμο και εγώ λέει σταμάτησα και δεν ξαναπάτησα. Μάλιστα. Αυτό όμω το βγήκε πλέον στα γεράματα, έψελνε, δεν μεγαλώσαμε εμεί, ακούγαμε τον πατέρα στο σπίτι, Στάθηκε αιτία όμω. Του Αγίου Νικολάου, τες ο Πολτίγιο, τη Πρεσβεία, ο Μονογενή Υγειό, ελάτε. Αυτά. Δηλαδή από το σπίτι μέσα είχαμε αυτά τα ακούσματα. Κατάλαβα. Ε, εδώ τώρα ω αφορμή το περιστατικό αυτό, το ατυχέ περιστατικό. του Πατέρα το, σου, ε, να πούμε λίγο, άρα λοιπόν, πόσο σημαντικό για ένα νέο ε, είναι, παίζει σημαντικό ρόλο η συμπεριφορά του ιεροψάλτη. Ασφαλώ. Το να αγκαλιάσει του νέου που Έρχονται κοντά Βέβαια, του. Γι' αυτό πρέπει, πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Και οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι. Εννοείται. Έχουμε ανάγκη. Τότε, τα αναλόγιά μα. Σαφώ. Έχει δίκιο. Τότε υπήρχε πληθώρα. Έτσι αυτό είχε πληθώρα. Τότε προφανώ εντάξει. Βέβαια, πολλέ φορέ και εσύ ξέρει για τον ψάρι, είναι δύσκολο να συγκρατηθεί. <συγκλώδη> όταν, κάτι δεν, όταν δεν ακούει κάτι, κάτι φάλτσο κτλ., συνήθω δεν συγκρατείται. Αλλά ναι. ε, οφείλει να έχει. Έτσι, οφείλει να είναι συγκρατημένο αυτό να δώσει το, το σωστό παράδειγμα. Πάνω στον πατέρα μου τον στιγμάτισε συμπεριφορά. Σου λέει, εγώ δεν ξέρω. Θέλει προσοχή έτσι ώστε οι νέοι μα να, να ανέβουν στο αναλόγιο. Και πραγματικά Σωστά. το επιζητούμε Φεβαίως. όλοι. Διακάως. Το αναφέρατε πριν, πρώτη ενορία, ο Άγιο Γεώργιο στα τα Τάβλα, Εκεί που ε, μένατε ο, με ο με την Άγιος Άγιο Δημήτριο στα Τάβλα. Συγγνώμη, Άγιο ναι, Δημήτριο. στα Τάβλα. Και σε ηλικία 7 ετών. Σε ηλικία 7 προ 8, εκεί βέβαια, όσο ξεκίνησα ως παπαδάκι στο Ιερό Μέσα. Και μάλιστα θυμάμαι εκείνη την εποχή, ρε παιδάκι μου, άλλη εποχή και οι παπάδες ήταν μουσικολογιάτροι τότε. Μιλάμε δηλαδή καλυφωνότατη και μουσικολογιότατοι, Θυμάμαι έναν πατέρα Στέφανο. Θυμάμαι έναν πατέρα Δημήτριο που μάθαινε από τον πρώτο Απόστολο. Θυμάμαι έναν παπαγιάννη, τον πατέρα Ιωάννη. Μιλάμε και οι τρεις ένας, ε, κάτι το ασύλληπτο, Δηλαδή, Άκουε όλη την ομάδα, του ψάλτες και του ιερεί, και λε τώρα να μην τελειώνει η ακολουθία. Φυσικά, ούτε είχαμε τότε θέματα ότι πρέπει να τελειώσουμε. Δηλαδή, τελ, δεν υπήρχαν. Τότε έλεγαν και κοινωνικά τα πάντα και ευχαριστούμασταν όλοι μα. Κατά τη γνώμη σα, πού οφείλεται αυτό, ότι όλοι mm. μπορεί να μην γνώριζαν τη μουσική μα, ψάλαν σωστά ή είχαν τα ακούσματα. Έχω την ερμηνεία θα πω ότι χαριτολογώντα και το πιστεύω βέβαια, είναι το νερό, φαίνεται, το νερό της πόλης. Στην πόλη, καταρχήν, δεν υπάρχει Τούρκος και Φάλτσος δεν υπάρχει. Το μωρό παιδί είναι στη φωνή σωστό. Όταν γεννιέται, το Α θα κάνει είναι σωστό. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και εμείς εκεί προφανώς με αυτό το νερό και ε, είναι δύσκολο να βρεις πολίτη και να είναι Φάλτσος ή να μην έχει αυτό Δεν γίνεται. Αυτό είναι, φαίνεται σήμα κατά τεθέν τη Κωνσταντινούπολη. Το πιστεύω ακράδαντα. Πολύ ωραία. Από προσωπική εμπειρία το καταθέτω. Αναφέρετε τον πρωτοψάλτη του Αγίου Δημητρίου στα τάβλα, τον κύριο Ανεστίδη. Ο Θεοχάρη Ανεστίδη είναι υπερήλικα και ο, και ο αριστερό τότε, ο, ο κύριο Αθανάσιο Τσαούσογλου δικηγόρο στο επάγγελμα, που εγώ στον κύριο Θανάση ξεκίνησα δειλά-δειλά, αλλά με θαυμασμό και Ακούγοντα τον Αριστεί από δεξιά, άκουσε ρε παιδάκι μου, άκουσε Ιάκωβο να φλιότι. Έβλεπε έναν άνθρωπο έτσι ευθυτενή. Ο στήλι άλατο ούτε τα χίλια τίποτα, τίποτα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ένα άγαλμα. Να ρωτιόταν από πού βγαίνει το κρύβο. Κρύβο αυτό ε, λέγαμε αυτό. Αυτό... που λένε ε. φορέ. που τη πολλε φοβερό. Εξίσου καλό και ο οποτε Οπότε έτσι ξεκινήσαμε Και σα αγκάλιασαν. Εννοείται, Σας... εννοείται, εννοείται. Σε αντίθεση με το ατυχέ γεγονό του πατέρα. <laughs> <laughs> Ακριβώ. <laughs> Φαίνεται έτσι ήταν να γίνει με τον πατέρα. Ήταν η μοίρα του. Ενθυμίστε του πρώτου ύμνου ή τον πρώτο ύμνο που ω παιδάκι ψάλατε. Ε, Βεβαίω. Μέχρι να τον τη κινδύνη του Αγίου Δημητρίου το Πολιτίκιο. <laughs> Ο πρώτο Απόστολο, σιγά σιγά. Ναι, 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 ναι. ναι. Ο πρώτο Απόστολο, βέβαια. Για να έρθει λοιπόν μία έτσι θα έλεγα εξαετία, από το 1974 μέχρι το 1979, mm -hmm. άκρος επικοδομητική, καθώς πλέον καλύστε στον Πατριαρχικό Ναό. Σε αυτά τα χρόνια βεβαίως ήμουνα στο Πατριαρχικό Ναό, όντως ήταν ως μεγάλη. κανονάρχης και ως παραδομέστικος. Ακριβώς. Ως κανονάρχης ε, μπήκα και ήταν, ε, ξεκίνησε από το αριστερό αναλόγιο ε, και η ιστορία έχει ως εξής είχαμε πάει, επειδή εμείς παραθερίζαμε στο Μέγα Ρεύμα, κάποιο καλοκαίρι λοιπόν πήγαμε στο Κουσκουντζούκ, το Κουσκουντζούκ είναι στην απέναντι πλευρά, στην πανήγυρη του Αγίου Παντελέημονος, 27 Ιουλίου, που είχε έρθει τότε ο τότε Πατριάρχης, ο αείμνηστος Δημήτριος. Και, και η Πατριαρχική χώρη φυσικά. Πήγαμε εμείς τότε λοιπόν, Τότε εκεί, στο ναό αυτό, έψελε ένας ε, ψάλτης, Μακαρίτη, ο Ιωάννη ο Τσιμπυρλή, καλυφωνότητο, εμπειρικό ψάτη, πολύ καλό. Και ήταν σε αυτόν τον ναό. Λοιπόν, επειδή ήμασταν εμεί φίλοι, ο πατέρα μου φίλοι με τον ε, Γιάννη τον Τσιμπυρλή, είπαμε να πάμε κι εμεί να βοηθήσουμε. Όμω τα αναλόγια τα δύο ήταν από του πατριαρχικού τότε. Οπότε ο, ο Γιάννη καθόταν αριστερά με τον Λευτέρη, μα φώναξε κι εμά και έτσι γνωρίστηκα εγώ με τον Γεωργιάδη στο αναλόγιο επάνω. Τον Μα, Άρχοντα Λαμπαδάριο. Τον Άρχοντα Λαμπαδάριο τότε. Λοιπόν, μου είπε ένα ψάλο κάτι εκείνη την ώρα, κάτι, κάποιο προσώμιο, ήταν το είπα. Και πήραν τον παντέρα μου, λέει: Κυρία Λέκο, το παιδί πρέπει αύριο να έρθει από το Πατριαρχείο. Η θέση του είναι εκεί δίπλα μου, πουθενά. Και έτσι και έγινε. Και ξεκίνησε από τον Γεωργιάδη. Μαθητεύεται λοιπόν στον Άρχοντα Λαμπαδάριο, στον αείμνηστο ελευθέρω Γεωργιάδη. γεωργιάδη. Και, ω ως πρωτοψάλτης, ως άφων πρωτοψάλτης... Στον ε... αείμνηστο Βασίλη Νικολαίδη. Όταν, όταν, έφυγε από την πόλη ο Γεωργιάδης, τότε και εγώ μοιραία μεταφέρτηκα στο δεξαναλόγιο. Φυσικά είχα πάρα πολύ καλή σχέση και με τον Άρχοντα. Δηλαδή, εγώ έκανα μαθήματα και με τον Γεωργιάδη και με τον Νικολαίδη, διότι τα σπίτια μας ήταν πάρα πολύ κοντά. Μέχρι τότε είχατε ξεκινήσει εκμάθηση της, την εκμάθηση της μουσικής μας ή απλώς υπήρχε ιδιωματική σχέση με την ε, ε, παραμονή σα στο Πατριαρχείο, ξεκινά και η εκμάθηση τη μουσική. Ξεκινάει η εκμάθηση τότε με τον Λευτέρη, τον Γεωργιάδη. Α, μάλιστα. Ο Αλλά... πρώτο δάσκαλο, λοιπόν, στη μουσική, Ακρίβως. είναι ο Γεωργιάδη. Ακριβώ. Ο Λευτέρη Γεωργιάδη. Απλά για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, διότι στα χρόνια αυτά mm -hmm. ε, είχα εμπεδώσει σχεδόν όλα τα μαθήματα από στήτου. Οπότε όταν μπήκα στη μουσική, ήταν πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τα γνώριζα τα μαθήματα. Κατάλαβα. Και αυτό το. Και αυτό, Προηγεί το και αυτό, προ, ακριβώς, της αυτό προτρέπω σήμερα και σε όλου. Καλό είναι να πάνε να γεμίσουν το αυτή, να γεμίσει το αυτή και μετά να μπουν στη μουσική. Μεγάλο είναι πολύ είναι σημαντικό το να μάθει πέντε μουσικά. Πώ θα το αποδώσει, Πώ το αποδώσει, Μάθε πρώτα να γεμίσει το αυτή εκεί που πρέπει, βέβαια, εκεί που πρέπει εννοείται και μετά παίρνει και στη μουσική. Όπως ακριβώς το λέτε και οι περισσότεροι, νομίζω, από τις προηγούμενες γενιές, με το που χτυπάει η καμπάνα, είτε είναι εσπερινός, είτε mm. στον όρθρο ή την Κυριακή, τρέχαμε ή και τρέχουν ε, για να ψάλουν ή ακόμη Έτσι. και να διαβάσουν κάποια αναγνώσματα. Υπήρχε αυτή η σχέση Έτσι με την εγώ. λειτουργική ζωή της εκκλησία μα, η οποία μέσα και από το βίωμα... Μα δίνει αυτή τη δυνατότητα το να γνωρίζουμε την τάξη, αλλά να έχουμε λοιπόν. και τα απαραίτητα ακούσματα. Είναι ένα βασικό αυτό όσον αφορά τα ακούσματα. Το πόσο ε, ωφελούν σε, έναν, σε ένα παιδί. Που ω σφουγγάρι, όπω τα αναφέρατε και πριν, ρουφάει τα πάντα, θα έλεγα. Πάρη, αυτό. Το βίωμα, πόσο σημαντικό είναι λοιπόν. Αυτό μα έλεγαν στο Πατριαρχείο: Ότι ακούστε. Διότι δεν πα να ψάλει. Για να ψάλει πρέπει να ξέρει. Δεν ξέρει τι θα κάνει, θα ακούσει. Για ποιο λόγο πρέπει να τολμήσεις να ψάλεις ή να συμψάλεις. Δεν γίνεται. Θα ακούσεις. Κι εγώ αυτό έκανα. Άκουσα. Γέμισαν τα αυτιά μου. Ήμουν αριστερά, ακούω και τον Νικολαίδη. Και τους δύο. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να έχουμε ακούσματα. Ακούσματα. Αλλά να έχουμε, να έχουμε... Ψάλτης δεν γίνεσαι. Ψάλτης δεν δε αν δεν έχεις ακούσει. Τελείωσε. Και τελείωσε. Να σωστά ακούσματα όμω. Σωστά. Εσεί είχατε την ευλογία και την ευκαιρία. να αυτό είπα λοιπόν, έτσι στην ακριβώς, πόλη. Έτσι ακριβώς. Τι θα λέγατε στην, ε, αυτή τη στιγμή να κάνουμε <κοί> να σκιαγραφίσουμε λίγο τι προσωπικότητε των δύο αρχόντων. Βεβαίως. Του Λαμπαδαρίου και του Πρωτοψάλτου. Βεβαίω. Να αναφερθώ. Ε, να αναφερθώ σε, σε μουσικό επίπεδο, διδασκαλία, σε προσωπικό επίπεδο ή και τα δύο. Και τα δύο. Μπορούν και μπορούν τα δύο. Να ξεκινήσω από τον Λευτέρη τον Γεωργιάδη, που ήταν, ας πούμε, η πρώτη μου αγάπη και η παντοτινή. Ε, ο οποίο ο Λευτέρης ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πραγματικά, και πατέρας με πατρική στοργή. Αυτό το καταθέτω επειδή έχω προσωπικό, προσωπικά βιώματα. Εκτός των μαθημάτων που κάναμε στο σύνδεσμο μουσικοφύλων, μία φορά την εβδομάδα, εγώ πήγαινα και στο σπίτι του με τα πόδια ήταν δέκα λεπτά. Στο κουρτούλου έμενε και εγώ εκεί, μόλι και ο Νικολάηθη. Το σπίτι του πήγαινε για, για μαθήματα. Λοιπόν, άρα τον είχα ζήσει πάρα πολλέ ε, ώρε τον, τον Λευτέρη. Ο Λευτέρη λοιπόν, ένα άνθρωπο με πολύ χιούμορ, με πολύ χιούμορ, με τα αστεία του, με τα αυτά όλα, όμω κέρβερο, αυστηρότατο στη διδασκαλία. Μιλάμε τον Έτρεμαν. Δεν είναι λόγια δικά αυτά μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι μου, συνάδελφοι μου, οι οποίοι ζουν τώρα. Και όλοι έχουν ζήσει στο ελευθερί, όλοι έχουν να πούνε το ίδιο πράγμα. Με τη μόνη διαφορετικό πάρει. Ο λευτέρι ήταν δάσκαλος. Ο Λευτέρης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα σου μάθαινε τη μουσική, θες δεν θες, και αμέσως θα φτιάχνει και το χορό, θα βάζει και σένα μέσα και θα ήσουν χρήσιμος σε αυτόν. Αυτή είναι, αυτό είναι ένα χάρισμα στον άνθρωπο. Βέβαια ο Γεωργιάδης δεν ήταν ο Στανίτσας. Ο mm -hmm. Γεωργιάδης mm -hmm. ε, δεν ήταν ο πρίγκος. Μιλάω φωνητικά. Mm -hmm. Ήταν καλή φωνότατο. Αλλά ξέρεις το θέμα της φωνής, της φωνής είναι και θέμα, θέμα του Θεού, του καλού. Έτσι. Είναι χαρίσματα χάρισμα, αυτά. Λοιπόν. Έτσι μπράβο. Υπάρχουν φωνές καλές, υπάρχουν φωνές χαρισματικές. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε το ίδιο πράγμα. Ο Λευτέρης λοιπόν ήταν στην κατηγορία των ανθρώπων που είχε μια ωραία φωνή, καλή φωνή, γεμάτη φωνή, όμως ήταν να αρμόδιο για να δημιουργήσει χοροδίε. Να σε πάρει από το μηδέν Μάλιστα. και να σε φτιάξει ψάλτη. Πολύ αυτό ήταν ο Λευτέρη. Βεβαίω, με όλη την πειθαρχία. Κάτι το οποίο δεν είχε ο Νικολαίδη. Διότι την εποχή εκείνη, και αυτό δεν το ξέρουν πάρα πολύ, τώρα πρόσφατα το είπα σε μια συνέντευξη και δεν το ήξεραν. Όντω. Την εποχή τη δική μου, ο Νικολαίδης ενώ είχε κάποια παιδιά και ενώ είχε τον Χαριατίδη, τον Γιάννη δίπλα τον Δομέστιχο, έψαλε μόνος του. Δεν υπήρχε ικανότητα από τα παιδιά να συμψάλλουν. Μάλιστα. Εμείς αντιθέτως ψάλναμε όλοι μαζί. Από χορού. Από χορού. Μονοδιακά λοιπόν από το αριστερό αναλόγιο. Και αριστερά γίνεται αυτό το πράγμα και κυρίω την ώρα του Άξιον που το λέγανε και οι δύο χώροι μαζί, εκεί γινόταν ανάστο Θεό. Λοιπόν, Αυτό ήθιστε λοιπόν στο Πατριαρχείο, όπω ναι, ναι, ναι. το ναι. φύγετε τώρα, το, ο Αγγελικό Σύμμενο, το Άξιον Ιστιν, να ψάλετε και από του. Ναι, uh... τώρα δεν ψάλετε φυσικά. Αφενό και αφετέρου και, και άλλο πράγμα υπήρχε. Και άλλη τάξη στο Πατριαρχείο υπήρχε. Λέγαμε λειτουργικά πλαίου πρώτου, πλαίου τετάρτου. Πατριαρχικά και πριν. Α, Αυτά τα δύο. Όχι. όχι, 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 ποτέ. Ποτέ πλαίου πρώτου, του Μάρκου Βασιλείου και του πλαίου του Πρίγκου. Αυτά. Και το άξιο είναι το σύντομο του Πρίγκου ή το άξιο είναι στο πατριαρχικό ομού και οι δύο χωρί. Τα, δε, τα λεγόμενα mm. εισκλητών, που αυτά, αυτά, λεγότανε. Πάνε, αυτά πάνε σε άλλο αιώνα, αυτά πάνε πολύ πίσω. Μ, πριν αυτά τον πάνε, πάνε πολύ, Ναι, αυτά πάνε πολύ Ιακώβο. πίσω, ναι, ναι, ναι. Επί Μάλιστα. των ημερών μου και μιλάω τώρα από 70 και μετά, αυτά που έχω ζήσει, είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ο Νικολαίδης ήταν εξίσου ένας πολύ καλός άνθρωπος, γλυκύτερος άνθρωπος, καλή ψυχή. Ε, προφανώς θα το έχεις ακουστά, αν όχι να σου το πω εγώ, το παρατσούκλι του ήταν ο βασιλάκης. Ναι. Ο Βασιλιάτη. Ήταν, ήταν παιδική ψυχή. Λόγω της καλοσύνης, Λόγω η καλοσύνης. του χαρακτήρα του. Οι γνώσεις του. του τεράστιες, δεν το συζητάμε, ο τρόπος που τα λέει επίσης δεν το ούτε καν να το σχολιάσω, όμως προφανώς, Προφανώς, δεν μπορώ να το πω ότι δεν είχε ικανότητα να καταρτήσει χωροδία. Δεν θα το πω αυτό. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε. Διότι ήταν εκπαιδευτικό και δίδασκε σε γυμνάσια λύκεια mm. τη πόλη. Ενώ ο Γεωργιάδη ήταν ιδιωτικό υπάλληλο. Oh, περισσότερο περισσότερο και περισσότερο χρόνο. Έχουν ευκαιρία που ο Νικολαίδης δεν το είχε. Παρά αυτό όμως και ο Άρχον, ο Αϊμιστο Νικολαίδη πάρα πολλού μαθητέ. Βέβαια. Οι οποίοι βέβαια. κοσμούν τα αναλογία. Βέβαια. βέβαια. Και να τονίσω, να τονίσω το πιο σπουδαίο πράγμα. Εξαιτία αυτών των δύο μεγάλων ανδρών έγινα και άνθρωπο. Έγινα και άνθρωπο. Το ότι θυμάμαι συμπεριφορέ. Και από τον μεν και από τον δε. Συμπεριφορέ θυμάμαι και έγινα Εκτό από το ύφο, λοιπόν, και, και το ήθο, το το βέβαια. Το ανθρώπινο ήθο, του χαρακτήρα, βέβαια. λοιπόν. Πού αυτό σε συνοδεύει μέχρι να πεθάνει. Και βέβαια. μια και αναφερό... αναφερόμαστε <clears throat> για τον χαρακτήρα, α μιλήσουμε όμω και για τον χαρακτήρα του ψάλιν. Mm -hmm. Δηλαδή, το ύφο είναι ένα, ένα θέμα mm -hmm. πραγματικά που το συναντάμε και το καυτηριάζουμε συνέχεια, mm -hmm. θα έλεγα. Mm -hmm σε μια συνέντευξή σα και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λέτε ότι διαχωρίζεται άλλο λοιπόν πατριαρχική παράδοση και άλλο πολιτικό ύφο. Ακριβώ. Εγώ έτσι αυτό τα διαχωρίζω. Αυτό μα το εξηγήσετε. Ναι, έτσι για, να, έτσι για να το ακούσουν και Βέβαια. οι αγαπητοί τηλεθεατέ. Το ύφο. Θα πει πατριαρχικό ύφο. Γιατί να πει πατριαρχικό ύφο, αφού ύφο είναι η ερμηνεία του καθενό πώ θα τα ψάλει η ερμηνεία που θα κάνει και οι αναλύσεις. Οι αναλύσεις όμως επειδή ποικίλουν και η εκτέλεση των αναλύσεων εξαρτάται από αυτόν που δεν τα ψάλλει. Και δεν ξέρουμε ας πούμε κατά πόσον είναι ικανός να τα κάνει και κατά πόσον το γνωρίζει αυτό. Έτσι δεν είναι. Σημαντικό Άρα για ποιο λόγο θα πεις πατριαρχικό υπόσχο. Όχι. Πατριαρχική παράδοση. Και όταν λέω πατριαρχική παράδοση εστιάζω κυρίως στα μαθήματα του όρθρου. Τον όρθρο, τον πεντηνκοστό, με έναν τρόπο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο το λέμε, ευλογητάριο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Απ' έξω κάποια στιγμή και τα παι, παι, παιδιά όντα κάποια στιγμή, από το δεύτερο τίτο χρόνο τα λέγαμε Όλοι από το Θεό Κύριος μαζί. Διότι είχαμε ποτέ στην Αθήνα. λίγο Τα ίδια. Και αναφερθήκατε, ψαλμός, Ναι, και σε, δεύτερο. δεύτερο. Πάντα. Και με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τη θεία λειτουργία οι Ήμνοι, που του ακούμε κάθε Κυριακή με τον το ίδιο πράγμα. τρόπο. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Και έτσι εξακοή τα μαθαίνουν τα μικρά παιδιά. Μα, γι' αυτό και μέχρι σήμερα έφτασε με αυτό το τρόπο. Λοιπόν, άρα, άρα με. οφείλω να πω ότι είναι πατριαρχική παράδοση, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος επιβάλλεται, επιβάλλεται μέσα στο πατριακό ναό. Έτσι συνηθίσανε, έτσι ψάλετε και δεν πρόκειται να αλλάξει είναι αυτό. Είναι το πώς το λέμε, αλλά και τι λέμε. Και τι μα υποχρεώνει λέμε. λοιπόν ε, μέσα στον χώρο ε, του Πατριαρχείου να ψάλουμε. Αυτή η παράδοση μα το... μας υποχρεώνει Μάλιστα. έναν συγκεκριμένο τρόπο. Mm -hmm. Που διδάσκεται μόνο εκεί μέσα. Θυμίζω ότι και ίσως όταν είσαι όταν ω λαμαδάριο με τον πρίγκο, δεν ήξερα από αυτά, αλλά μοιήθηκε. Μάλιστα. Ναι. Ενώ το ορθότερο είναι ω προ το άλλο θέμα, τώρα ω προ το δεύτερο, Ω προ το ύφο, λε πολιτικό ύφο. Πολιτικό ύφο. Ε, κριτικό ύφο. Πελεπονουσιακό ύφο. Αγιορίτικο δηλαδή, ύφο. Αυτό να το δεχτώ. Θεσσαλονικιώτικο. Θεσσαλονικιώτικο, βεβαίω. Ή πατιαρχικό, Γιατί ξέρετε, γενικά τώρα. Αν συγγενεύουν αυτό, με συγγενεύουμε. ρωτάς. Συγγενεύουμε. Συγγενεύουμε. Όχι στο 100%. Συγγενεύουμε. Τινίδε. Λόγω της... Ναι, ναι, ναι. Λόγω, λόγω και τη απόσταση όμω λόγω και των αυτών μεγάλων ανδρών που ήρθαν εδώ, έτσι, mm -hmm, και έτσι. δώσανε το στίγμα τους. Αυτό το οποίο διατυμπανίζουμε, σχεδόν, να μην πω διατυμπανίζουμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό, διατυμπανίζουν οι περισσότεροι. Πατριαρχικό νύφος. Εγώ ψάλω κατά το πατριαρχικό Ε, Προσπαθούμε να μοιηθούμε στο πατριαρχικό ύφο. Αν δεν είσαι πολίτη. Αν δεν έχει πει το νερό, ξέχνα το. Δεν. Προσπαθεί λοιπόν να μοιηθεί. Δια τη τεθλασμένη πάρη δεν γίνεται. Δια τη τεθλασμένη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλώ προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποιοι, κα, κάποιους κάποιου κανόνε οι οποίοι ορίζουν αυτό το πατριαρχικό ύφο. Άρα λοιπόν, άλλο πατριαρχικό πολιτικό ύφο, άλλο. Πατριαρχική παράδοση. Πατυαρχική παράδοση. Ακριβώ. Και βέβαια η διαφορετικότητα που μπορεί να έχει ο κάθε ηροψάλτη μπορεί να, να αποτελέσει και μια ολόκληρη σχολή. Ναι, διότι είναι και θέμα φωνή και θέμα τη χρειά τη φωνή. Αυτό που το πα. Αν η χρειά τη φωνή είναι κάπω διαφορετική, ξέρει, αυτό παρασέρνει και την ερμηνεία και το ύφο θα πάρει επάνω του. Mm -hmm. Και αυτό έχει σημασία. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όταν έχει μια χρειά συγκεκριμένη, αυτό μπορεί να πάρει και να δώσει άλλη βαρύτητα ή το ανάποδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτό από την παράδοση την οποία προσπαθούμε να γνωρίσουμε, υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο του καθενό. Φυσικά. Η φωνή, όπως λέμε, Φυσικά. αλλά και το πώς εγώ προσπαθώ να εκφραστώ. Σωστά. Σωστά. Γιατί παίζει σημαντικότατο ρόλο, αν αυτό Σωστά. το οποίο ψάλλω, το πόσο το αισθάνομαι, Σωστά. έτσι ώστε να το εκφέρω και να προσπαθήσω να το μεταφέρω και να το αισθανθεί και το εκκλησίασμα. Σωστά. Σωστά. Εδώ όμω υπάρχει μία παγίδα. Ναι επειδή ακούμε τώρα τελευταίο, το τελευταίο δηλαδή τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια και κάπως παραπάνω ίσως, ότι εγώ λέει βγάζω τη ψυχή μου. Βγάζω τη ψυχή μου. Δίνω συνέστημα. Κάτσε τώρα ρε φίλε. Αυτό με παραπέμπει και σε ερωτικό τραγούδι και σε ελαφρολαϊκό τραγούδι, σε έντεχνο τραγούδι Εκεί θα βγάλεις τη ψυχή σου και το συνέστημά σου το δέχουμε. Όμως, όταν ψάλλεις τα ιερά κείμενα, η βυζαντινή μουσική τι εστί. Εστί βυζαντινή μουσική, εκκλησιαστική μουσική. Ποιος είναι ο ρόλος της να επενδύει, να επενδύει έτσι, τα ιερά κείμενα. Δεν μπορείς λοιπόν επενδύοντας με τη μουσική τα ιερά κείμενα, να βάλει μέσα, αν θέλει, και ένα συνέστημα παραπάνω και τη ψυχή σου λίγο παραπάνω. Αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει ένα τρόπο που πρέπει να τα ψάξει. Ο άλλο που έρχεται. Φυσικά. Διότι ο άλλο που έρχεται να εκκλησιαστεί θέλει να εκκλησιαστεί. Όταν λέει σε ημνούμε, σε ευλογούμε, δεν μπορεί να τον πα στο Θεό να πει ότι εγώ το είπα από το ρε, από το μη, από το φα. Όχι, όχι φίλε. Δεν είναι αυτή η αποστολή σου. Ξέρεις τι έλεγε ο καλός φίλος και ο μεγάλος δάσκαλος, ο Εμμανουλίδης, ο Βασίλης. Μια πολύ σοφή κουβέντα, δανείζομαι, η ώρα καλή που βρίσκεται όπου και να είναι. Παιδάκι μου λέει, πρόσεξε, η δουλειά σου είναι να μην προκαλείς εντύπωση, αλλά να δημιουργείς κατάνοιξη. Γι' αυτό το λόγο είσαι με στην εκκλησία. Άρα λοιπόν, Γι' αυτό βλέπεις τώρα, πάω σε άλλο θέμα όμως, έτσι θα το περάσω, θα το προσπεράσω. Γι' αυτό βλέπεις ξαφνικά τις εόρτες Χριστού ή ξαφνικά οι τηλεοράσει πλημμυρίζουν από αστέρες, οι οποίοι ξαφνικά βαπτίζονται ψάλτες και βλέπεις ας πούμε λένε πέντε κομμάτια δέκα της Μεγάλης Εβδομάδος που ε, εντυπώ, θυμίζουν και τραγούδι, έτσι σαν μια κανταδίτσα, με πολύ ψυχή μέσα, με πολύ δέος μέσα, Όμω, ο Θρασίβολο Τανίτσα έλεγε ότι η ψαλτική είναι αντρική υπόθεση. Mm. Πρέπει να μυρίσει η φωνή, η φωνή σου, πρέπει να μυρίσει λιβάνι. Αυτό έλεγε. Λιβάνι, όχι αρωμά. Έχει διαφορά. Mm. Άρα mm. στην εκκλησία μέσα πάρες, υπάρχουν κανόνε και πρέπει να επακούσει. Πέρα από εκεί. Θε να βγάλει αυτή τη ψυχή που θέλει. Το συνέστημα, το δέχομαι. Πήγαινε και ασχολήσουμε με το τραγούδι, δύο ξεχωριστά πράγματα. Να πει ό,τι τραγούδι θέλει, να πα σε αυτό το χώρο που πρέπει και να τα κάνει εκεί. Θα σε χειροκροτήσω, θα σου φιλούσω και τα πόδια, μάλιστα. Αλλά. Όχι, μην βάλει αυτό το πράγμα μέσα και μην βάλει αυτό το τουρκογυφτικό. Αυτό το πράγμα λέει, μπράβο, μεγάλε, πω το χότσα, τριάδι, πώ το είπε το χρειάδι, το τριάδι, πω το χότσα, κάτσε, αυτό είναι το ζητούμενο. Αν ένα τριάδι το τριαδι πω χοντζα κατσε αυτο ειναι το ζητουμενο αν ενα τριαδι το ειπε α πούμε, και το κράτησε ε, δύο λεπτά, κράτησε ένα τριάδι επάνω των άνων, δηλαδή και λέει, πω, πω τι πνευμόνια. Μα τρελαθήκαμε. Αυτό είναι ο σκοπό τη Εκκλησία. Γι' αυτό έρχεται ο άλλο, αυτό που θέλει να εντυπωσιαστεί θα πάει σε μια πίστα, στο αγαπημένο τραγουδιστή, έτσι. Θα πετάξει και τα χρηματάκια του και τα λούδια του, θα διασκεδάσει. Αυτό που έχει στην εκκλησία θέλει ανοίξη. Δεν μπορεί να είσαι ψάρι. Τέ και καναδι... Ικανότητε έχει, το δέχουμε. Άρα δεν θα εξαντλήσει την ικανότητα μέσα στο τρίωρο. Να πει εσύ να εντυπωσιάσει ή με του λαρινκισμού ή με φωνασκίε. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν αρμόζει Συμφωνούμε στην απόλυτα. Εκκλησία μέσα. Συμφωνούμε απόλυτα. Βυζαντινή... Και όποιο δεν το αντιλαμβάνεται, α πάει μία βόλτα στο όρο επάνω για να συνετιστεί. Μία βόλτα στο όρο. Να συνετιστεί τι εστί ψαλμουδία, τι εστί ήθο και τι εστί ύφο. Συμφωνούμε απόλυτα. Με πικρία μιλάω, με θυμό ναι, μιλάω, όχι. διότι τα τελευταία 20 χρόνια ναι. είναι, πάρη, είναι πράγματα μαζεμένα. Και όταν μιλάς, γίνεσαι κακό, απέφευγα τόσο καιρό, διότι θα πούν, κοίταξε, ζηλεύει επειδή δεν μπορεί να το κάνει. Εγώ, δεν μπορώ να το κάνω. εγώ δεν μπορώ να το κάνω. παρακάνω. Αλλά πρέπει να φρενάρει λίγο την κατάσταση, να προσαρμοστεί εκεί που πρέπει. Πρέπει mm. να γνωρίζουμε τον σκοπό του κανόνα. Το κανόνα. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να, και πρέπει να το κατανοούμε αυτό ότι η μουσική μα δεν είναι αυτό ο σκοπό, αλλά είναι το μέσον. Αυτό είναι. Πρέπει λοιπόν η μουσική να κατανήσει και να δημιουργεί συναισθήματα προσευχής και κατάνυξης. Αυτό το οποίο προείπατε, με σκοπό τι βέβαια, να μας οδηγεί στην συμπερία μας. Να μπορέσουμε να προσευχηθούμε μην και να οδηγηθούμε. Μακριά, μην πας μακριά. Τον Ταλιαδόρο. Τον πατέρα μας. Τον πατέρα μας. Τόσα χρόνια τον ακούμε. Γιατί δεν έχει αλλάξει ο Χαρίλος. Δεν είναι αυτός που ήταν, Δεν είναι ο ίδιος. Τόσα χρόνια. Μέχρι και τώρα. Λοιπόν... Βλέπει όμω, οι πάντε υποκλίνονται στον Ταλιαδόρο. Διότι είναι αυτό που έχει. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα ο χαρίλο. Δεν θα μπορούσε να κάνει, δεν θα μπορούσε να πει και κάτι παραπάνω. Γιατί δεν το είπε, Γιατί, γιατί δεν το γιατί έκανε. Γιατί ακριβώ ψάλλει συνειδητά. Έτσι ακριβώς. Και ξέρει ποιο είναι ο σκοπό. Έτσι ακριβώ. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μα λέτε. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, είτε ψάλουμε. Κατά το πολιτικό ύφο, είτε κατά το αγιορείτικο ύφο, είτε δεν ξέρω για, με ποιο άλλο ύφο, πάνω απ' όλα προέχει να δημιουργούμε συναισθήματα κατάνοιξης και προσευχή. Και είναι... να οδηγούμε το πλήρωμα της Εκκλησίας Αυτό. στην προσευχή με απότερο σκοπό Τρύπους. τη σωτηρία του. Τρύπους. Δεν προκαλούμε εντύπωση. Όχι. Ε, και πριν συνεχίσουμε όσον αφορά την βιογραφία σας, μου δίνετε την, έτσι, πάλι το, το έναβασμα και να πούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, εσείς θα μας το πείτε σήμερα, ε, ο νέος, ο εκολαπτώμενος ιεροψάλτης και όχι μόνο, όσοι ενδιαφέρονται για τη μουσική μας, έχουν την δυνατότητα, τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να έρθουν σε επαφή και να αποκτήσουν πολλά ακούσματα. Είναι θετικό τελικά αυτό ή είναι αρνητικό αυτή η, η, τεράστια δυνατότητα που δίνεται μέσω του διαδικτύου. Άκου να δεις Το διαδίκτυο δυστυχώς κατέστρεψε, όχι μόνο την ψαλτική, τα πάντα κατέστρεψε. Κάποτε λοιπόν κάποιοι λίγοι μεταξύ αυτών και εγώ είχαμε δυνατότητα να είχαμε πάρα πολλέ κασέτες στην κατοχή μας. Εγώ τα έδινα φιδός. Οι περισσότεροι δεν τα έδιναν. Και έλεγε τότε, εσύ, δώσ' μου, τον στανίσα το πρίγκο νεκρό, μου, να ακούσω. Δεν το άθινα. Κάποιοι τα έδινανε. Τώρα λοιπόν που είναι εποχή του διαδικτύου και είναι τα πάντα επάνω, θα μπορούσε κάποιος να ανατρέξει σε αυτά που πρέπει να ακούσει. Τώρα όχι μόνο αυτό δεν γίνεται, αλλά γίνεται κάτι χειρότερο. Να το πέσει πάρα πολύ χοντρά, δεν μπορώ να το πω κομψά, ότι με εκνευρίζει το γεγονός ότι ο κάθε πικραμένος ανεβάζει τη φάτσα του στο διαδίκτυο και λέει «ακούστε τώρα ψάλλω αυτό». Κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι και γιατί να σε ακούσω. Να είναι ο Αλιαδόρος, να είναι ο Στανίτσας, να είναι ο Πρίγκος, να είναι ο Νικολαίδης, ο Καραμάνης, ο Χρύσανθος, ο Περιστέρης οι δωμάδες, λέει, ναι, ποιος είσαι ρε άνθρωπο του Θεού, στα 20 χρόνια και 25, μην πάω και παρακάτω και παρακάτω υπάρχουν, διότι η τρέλα δεν πάει στα βουνά, γι' αυτό λέω έχει καταστρέψει πάρει αυτό το πράγμα, τα πάντα. Και βλέπεις τον κάθε ένα, θέλει εν μια νύχτη να γίνει φύρμα. Βάζει τη φάτσα του, βάζει και πέντε εφέ, όταν ψέλνω εκεί, κάνω εκεί και, και λέει, ακούστε με, γιατί ρε φίλε, γιατί ρε φίλε, και μετά η χειρότερη ζημιά από ποιον γίνεται. Από τους αδαείς, από τον όχλο. Ξεκινάνε από κάτω. Μπράβο μεγάλε, πω φωνάρα. Έτσι και τι, και έτσι και αλλιώς. Και λες τώρα τι γίνεται. Αυτό, αυτό το πράγμα, αυτό το πλάσμα είναι για λύπηση. Έχει χάσει την μπάλα. Προσοχή, Έχει χάσει λοιπόν. την μπάλα. Όταν ξεκινάς και κάνεις τέτοιε να σε πάνω και λες ότι θαυμάστε με εδώ είμαι. Κάτσε ρε φίλε, ποιο είναι το βιογραφικό σου. Έχει πέντε σειρέ στο βιογραφικό. Έχει πέντε, όχι τα έχει πέντε. Πώ το κάνει αυτό. Και δεν υπάρχει φρένο σε αυτό. Αυτό με εκνευρίζει και με εξοργίζει. Διότι δεν έχουν την υπομονή πρώτα να πάνε να μάθουν. Να κάνει το κύκλο του, ο τροχό γυρίζει. Έτσι, ο τροχό είναι προ μία κατεύθυνση. Δεν πάει πίσω, μπροστά γυρίζει. Να κάνει το κύκλο του και θα έρθει, φίλε μου, η ώρα σου, θα σου δοθεί ευκαιρία και θα είσαι όρημο και θα έχεις μάθει αυτό που κάνεις να κάνεις σωστά και μετά φυσικά να σε βοηθήσουμε και εμείς. Ο δάσκαλος θα σε βοηθήσει, θα σε προβάλλει. Όχι από μόνο σου. Με ποια είναι ιδιότητα, με ποιο θράσος κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό και είναι πολύ κακό. Ε, είναι είναι λέει, το μείζο θέμα της εποχής. Και την ψαλτική την έχει καταστρέψει. Δηλαδή αποκτήσαμε ψάλτες, ε, ψάλτες οι οποίοι βάζουν τα τουρκογύφτικα μέσα στην εκκλησία, έτσι, τα πει ένα δύναμη του Χριτό και σου λέει, εκεί μέσα έχω βάλει και τον Χότζα. Έχω ακούσει να το προσθέσω. Γιατί ρε φίλε, γιατί ρε φίλε, αυτά ήθελε ο Γιώργης ο Κρητός, αυτά έγραψε, αυτά θα πείσει. Γιατί δεν κατάλαβα, έλλειψη μουσική υπάρχει, έλλειψη μου... Οπότε και επειδή είναι, ε, επειδή είναι όχι μόνο ημιτέλη, οι περισσότεροι είναι παντελώ άσχετοι και πίσω από την καλυφωνία καλύπτονται και με θράσο ανεβαίνουν πάνω στο αναλόγιο να ψάχνουν. Με θράσο, καλυπτόμενοι από μια καλυφωνία. Αυτό είναι Θεού, Όμω καταστρέφει τη μουσική. Δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει κάποια αρχή να το προστατέψει αυτό το πράγμα να πει κάτσε, τι κάνει. Μια επιτροπή. Αν όχι ψαλτικά, από την αρχή επισκοπή. Μια επιτροπή κάτι να γίνει. Φύγεται δεν... πολλά θέματα. Πολλά θέματα. Και μακάρι να δοθούν ναι. λύσεις λύσει αυτά. Μακάρι να δοθούν λύσει. Ε, μου και γέρασα, δεν πήρα. Ε, και για μένα εύλογο και δικαιολογημένο ο θυμό που λίγο στα λόγια σας φαίνεται, αλλά προσέξτε λίγο τι θα ήθελα να πω. Ότι έχω την αίσθηση ότι εκπορεύεται από τη μεγάλη αγάπη που τρέφεται προς τη μουσική μας. Πάρη. Και, προς την, και με την αγωνία που σας, σας διακατέχει για τη μουσική αυτή, για την παρακαταθήκη που πρέπει να αφήσουμε όλοι μας πίσω. Το πόσο σωστή θα πρέπει να είναι αυτή. Πάρει αφενός αυτού και αφετέρου, εγώ δεν είμαι παιδί διαδικτύου και facebook, εγώ είχα ένα ταλέντο όταν ήμουν νέος, όλοι έλεγαν μπράβο το παιδί, θα προχωρήσει ταλέντο, με κολάκευε αλλά δεν είμαι παιδί του διαδικτύου. Μεγάλωσα, έκανα το κύκλο μου, έφτασα 57 ετών και τώρα μιλάω. Δεν μπορεί λοιπόν να, βγάλει, να βλέπω τον 20, τον 20 και τον 20 και τον 30 να μου σάλει ένα μάθημα και να πω παιδί μου γνωστό μάθημα. Γιατί το είπε έτσι, α, το έγραψα δικό μου. Ω πάρε μεγάλε, δικό σου το έγραψε σε αυτό το μάθημα. Στα 20, Μπράβο σου. Ε. Όχι, όχι ρε πάρει. Θέλει λοιπόν ο, οι νέοι να, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και να σέβονται. Σεβασμός. Σεβασμό. Και να σέβονται. Σίγουρο. Γι' αυτό σου είπα πριν: Έγινε άνθρωπο, διότι έμαθα από τους ανθρώπους. σεβασμό από του ανθρώπου. Και καθώ μιλήσαμε για το διαδίκτυο, να πούμε ότι η χρήση σε όλου του τομεί του διαδικτύου. Ναι, γενικό έτσι, κακό, ναι. Παίζει σημαντικότατο ρόλο. Και παίρνω αφορμή από τα λόγια σα να τονίσω ότι όσον αφορά την, το πώ ακριβώ ανέβηκε τα σκαλοπάτια ο άρχον ο Ιάκωβο Ναυπλιώτη. 15 ετών, 3 χρόνια κανονάρχη. 6 χρόνια Β δομέστικος, 17 χρόνια Α δομέστικο. 5 χρόνια λαμπαδάριο στο Πατριαρχείο και σε ηλικία 46 ετών για 29 χρόνια άρχον πρωτοψάλτη. Μία πορεία ξεκινώντα από κανονάρχη ε, για να φτάσει στον άρχον ω άρχον πρωτοψάλτη. Αυτά λέγω στου μαθητέ μου. Αυτά λέγω ακριβώ στου μαθητέ μου ω παράδειγμα. Για να μην βιαστούν. Μην βιάζεστε. Θα έρθει η ώρα. Μην βιάζεστε. Μεγάλη λοιπόν η, η συμβολή του πατριαρχικού Ναού στην διαμόρφωση της ιεροψαλτικής σας προσωπικότητας. Με τον άρχοντα Λαμπαδάριο, τον αείμνηστο Ελευθέριο Γεωργιάδη που βέβαια είχαμε και την χαρά και την τιμή να τον έχουμε εδώ στην πόλη μας μεγάλη της Θεσσαλονίκη για πάρα τιμή, πολλά χρόνια, τιμή. στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, στην Κάτω Τούμπα, και βέβαια ως πρωτοψάλτη να έχετε την δυνατότητα, την ευκαιρία να απολαμβάνετε και να, να μοιείστε στο, πατιαρχ, στο, στο πολιτικό ύφος, Το πολιτικό ύφος δηλαδή. από τον βασίλειο Νικολαίδη. Υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι, Συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτή, όπως ο πρωτοψάλτης ε, του Ιερού Ναού, ζωοδόχου πηγής ε, του Μπαλουκλή, Αχιλέας Καρτζόγλου. Ο Αχιλέας Καρτζόγλου ήταν ο δάσκαλος, τότε μιλάω για, για εν 70, ήταν ο δάσκαλος και ο συμβουλάτορας του Νικολαίδη. Μιλάμε μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική. Τότε ήταν 75 ετών και είχα την τύχη, τιμή και τύχη βέβαια, επειδή ήμασταν ευκατάστατοι υπό οικογένεια, ο πατέρας μου πλήρωνε να είναι καλά, να είναι καλά και τον έφερνε σπίτι τον Αχιλέα και μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Τότε που ήμουν στο Πατριαρχείο με τους δύο αυτούς, είχα και τον Αχιλέα στο σπίτι με ιδιαίτερα μαθήματα για λεπτομέρειες. Ο οποίος είχε δάσκαλο, ο κύριος ο Αήμνηστος, ο Αχιλέας Γκαρτζόγλου, ήτανε, είχε σχέση με τον ναυπιώτη. Ναι. Άρα, λοιπόν, η διαδοχή, αυτό που λέγαμε, και τα ακούσματα. Ακριβώς, ακριβώς. Αναφέρεστε σε τοποθεσίες, τις οποίες ζήσατε, τρέξατε, παίξατε σε αυτές όλες. Εμείς τις ακούμε και πραγματικά ε, ονειροπολούμε, θα έλεγα. Νοερά με τα Έτσι. Και μάλιστα ένα τραγούδι, ε, γνωστό σε όλους, έχει για πάντα για Είναι παράφραση το έχει για Παναγιά Σωστά. που έχει ακουστεί. Σωστά. Ε, τα Τατάβλα. Τα, που ζήσατε, τον Ιχώρη, αλλά και τον Ιχώρη. Και τον Ιχώρη. Και παίρνω αφορμή από ένα στίχο του ποιητή που λέει «Εάν στις κουμαριώτισσας της Παναγιάς θελήσεις την εκκλησία να μπει με με, φανατικός συγχώρη αν είμαι εκεί. Άλλην θαρώ χάριν οι παρακλήσεις έχουν στο πιστό, στο πιστό νιχώρη. Μάλιστα. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί ο ιερό ναό, όχι η Παναγία Οικουμαριώτη, Οι του Αγίου Νικολάου, ήταν ο πρώτο ναό πώ ιεροψάλτη. Όχι ιεροψάλτη, για. Διακονήσατε ναι. εκεί. Για ένα μικρό διάστημα και είχα εκεί την μεγάλη τύχη, μεγάλη τύχη και τιμή να γνωρίζω τον αίμιστο, τον μακαριστό, τον πατέρα Αθανάσιο Αλεξιάδη. Ο πατήρ Αθανάσιος Αλεξιάδη ήταν το κόσμημα τη πόλη. Αυτό είχε αφήσει εποχή στην πόλη με τα Θεότο και Παρθένε σε κάθε ήχο. Σε κάθε ήχο και εννοείται ήταν ικανός να βάλει 180 μακάμια σε ένα το και παρθένε. Είναι φοβερά ταλαντούχος, μουσικολογιότατος, αλλά και δεινός και στο πρακτικό μέρος. Οπότε η διδασκαλία μου από αυτόν εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Πήρα πάρα Εκόμη πολλά... Από... σχολείο. Πάρα πολλά... Ναι, δεν το σύντο. Πάρα πολλά πήρα από αυτόν τον άνθρωπο. Έξω πατριαρχικός, αλλά μου έδωσε πολλά. Και πλέον ανδρωθήκατε να πούμε έτσι μουσικά, με όλα αυτά τα ακούσματα, <coughs> με όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ο Θεός σας τους έστειλε απλόχερα, έτσι, απλόχερα. διαμορφώνεστε, διαμορφώνετε το δικό σας ιεροψαλτικό ύφο. και σιγά σιγά η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να ξενιτευθείτε, να αφήσετε την γενέτειρά σας και παρά τη θέλησή μας. Παρά τη θέλησή σας. Παρά τη μας. Αυτά βέβαια όμως αφού ολοκληρώσαμε κατά κάποιο τρόπο τα πρώτα, τα παιδικά χρόνια, τα πρώτα ιεροψαλτικά ερεθίσματα και την μαθητεία σας στους πατριαρχικούς χώρους, τον πατριαρχικό ναό και στους άλλους ιερούς ναούς. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε λοιπόν για την παραμονή σας και για την ξενιτιά που στις Ηνωμένες Ο Πολιτείες της Αμερικής. Πριν όμως κλείσουμε το πρώτο αυτό μέρος, ας ακούσουμε έναν υπέροχο ύμνο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος μας. Παρακολουθείτε το αφιέρωμά μας προς τον Άρχοντα Μαΐστορα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, ο οποίος με πραγματικά μοναδικό τρόπο μας αναφέρει τα της ζωής του, αλλά και για την αγάπη που τρέφει, γνωρίζουμε μάλιστα την αγάπη που τρέφει προς την πατρόα μας βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Σας περιμένουμε όλους στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας αυτού. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε. <Κι αίσθηση>